Βλέπετε τα νέα του Sky στις 9. Συνεχίσεις επικοινωνίες με Ευρωπαίους ηγέτες έχει ο Λουκάς Παπαδήμου σε μια προσπάθεια να δρομολογηθούν άμεσα οι διαδικασίες για το νέο πακέτο στήριξης αλλά και τη συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου. Εκτός ωστόσο από τις θετικές αναφορές προς τον κύριο Παπαδήμου, Άγγελα Μέρκελ και Νικολά Σαρκοζή διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να ξεκλειδώσουν την έκτη δόση για την Ελλάδα εάν δεν διαπιστώσουν πρώτα ότι γίνονται πράξη οι δεσμεύσεις. Να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Χρήστο Κούτρα. Να μας πεις, Χρήστο, καταρχάς για αυτές τις επικοινωνίες του κύριου Παπαδήμου. Λοιπόν, ο κύριος Παπαδήμος είχε τηλεδιάσκεψη με την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σαρκοζή. Στη συνέχεια συνομίλησε τηλεφωνικά με τον κύριο Γιούνκερ, τον κύριο Μπαρόζο, την κυρία Λαγκάρτ, τον κύριο Ντράγκη, τον νέο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τον Χέρμαν Φαν Ρομπάι. Ο νέος πρωθυπουργός διαπίστωσε ότι το κλίμα για τη χώρα μας δεν είναι καλό και απαιτούνται άμεσα κινήσεις ώστε η Ελλάδα να επανακτήσει την αξιοπιστία τους και απέναντι στους εταίρους μας. Λοιπόν, ο κύριος Παπαδήμος είναι σε συνεχή επικοινωνία και με τον κύριο Βενιζέλη εν ώψη των προγραμματικών δηλώσεων. Έχουν φτάσει στο γραφείο του τα περισσότερα σημειώματα από τους υπουργούς. Τώρα, υπάρχει μεγάλη συζήτηση για τις πολιτικές προϋποθέσεις αναφορικά με την έκτη δόση, η οποία πρέπει να εκταμιευθεί για την χώρα μας. Αύριο, τώρα, τι αναμένεται να πει ο κ. Παπαδήμος αύριο στις προγραμματικές δηλώσεις, ναι, οι οποίες ξεκινούν στις 7. Αναμένεται να τονίσει πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση στην ελληνική οικονομία. Θα πει ότι έγιναν πολλά, αλλά δεν είναι αρκετά και θα ξεκαθαρίσει πως η χώρα μας θα τηρήσει όλες τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για να πάρει την έκτη δόση και να μείνει στο ευρώ. Θα μιλήσει βεβαίως για την ανάγκη να επανακτήσει η χώρα μας την αξιοπιστία της, η οποία έχει φτάσει στο ναδύρ, και θα πει πως είναι αισιόδοξος, όμως θα ξεκαθαρίσει ότι ο δρόμος είναι πολύ δύσκολος και απαιτείται ενότητα και συνεννόηση για να επιτύχει το εγχείρημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, αναμένεται να τονίσει ότι το βασικό, όχι όμως το μόνο, αλλά το βασικό έργο της είναι, πρώτον, να υλοποιήσει τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής στις 26 και 27 Οκτωβρίου και δεύτερον, να εφαρμόσει την οικονομική πολιτική που συνδέεται με τις αποφάσεις αυτές. Πέρα από αυτά όμως θα τονίσει ότι στόχος είναι η σταθεροποίηση της πραγματικής οικονομίας και αντιμετώπιση της ανεργίας που εξελίσσεται σε βραχνά για όλους βεβαίως τους Έλληνες. Τώρα, στους υπουργούς αναμένεται να πει ότι να είναι προσεκτικοί και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και αστοχίες, γιατί από αυτό ουσιαστικά θα είναι ένα πακέτο το οποίο θα κρίνει τη συνολική προσπάθεια της όλης κυβέρνησης, Σπύρο. Χρήστο, πριν μεταφερθούμε στο Βερολίνο, στη Βόνη, μάλλον να μιλήσουμε με το Σταμάτη Ασημένιο. Υπάρχουν πληροφορίες για συναντήσεις στο προσεχές χρονικό διάστημα με Άγγελα Μέρκελ και Νικολά Σαρκοζή του κ. Παπαδήμου? Υπάρχει μια πληροφορία ότι ενδεχομένως ο κ. Παπαδήμος μετά την Τετάρτη, οπότε θα λάβει η κυβέρνησή του την ψήφο εμπιστοσύνης, την Τετάρτη το μεσημέρι, θα μεταβεί πρώτα στις Βρυξέλλες, όπου θα έχει συναντήσεις με τους θεσμικούς παράγοντες εκεί, δηλαδή με τον κ. Μπαρόζο, τον κ. Ρομπέι και τον κ. Γιούνκερ. Ενώ υπάρχει και μια πληροφορία ότι δεν αποκλείεται ο κ. Παπαδήμος να πάει και σε Βερολίνο να έχει συνάντηση με την κ. Μέρκελ, αλλά και στο Παρίσι, όπου θα έχει συνάντηση με τον Νικολά Σαρκοζή. Πάντως το θέμα της έκτης δόσης είναι ουσιαστικά αυτό που είναι πρώτο στην ατζέντα στην παρούσα φάση. Γι' αυτό και οι επικοινωνίες με τον κύριο Βενιζέλο έχουν να κάνουν και με τις πολιτικές δεσμεύσεις που χρειάζεται, απαιτείται να λάβει η χώρα μας, και εννοούμε τις υπογραφές στο κείμενο και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογραφές που, να υπενθυμίσουμε, ότι πρέπει να μπουν από τον νέο Πρωθυπουργό, δηλαδή από τον κύριο Παπαδήμου, από τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου ως αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά ως αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, από τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλος βεβαίως ως υπουργό των Οικονομικών και από τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, από τον κύριο Προβόπουλο. Αυτές οι υπογραφές, το περιεχόμενο των επιστολών, δεν ξέρουμε αν είναι το ίδιο προς όλους. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το περιεχόμενο των επιστολών. Πάντως φαίνεται ότι το περιεχόμενο είναι τέτοιο που δεν θα υπάρχει πρόβλημα, από ό,τι λένε κυβερνητικές πηγές τουλάχιστον, και για τον κύριο Σαμαρά να υπογράψει, μάλιστα, μια τέτοια επιστολή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για τις πληροφορίες σου. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, να μεταφερθούμε στη Γερμανία. Μαστίγιο και Καρότο από το Βερολίνο. Έχουμε ήδη συνδεθεί με το Σταμάτη Ασημένιο από την Deutsche Welle. Θα έρθουμε σε λίγο και σε σένα, Θάνο Δημάδη, στην Ουάσιγκτον. Πρώτα, Σταμάτη, μόλις χθες μας έλεγε ο κύριος Σόιμπλε, έκανε θετικές αναφορές, θετικά σχόλια για την Ελλάδα. Σήμερα με δηλώσεις του μιλάει για σχέδια έκτακτης ανάγκης. Και δεν έφτανε μόνο αυτό. Βγαίνει και η κυρία Μέρκελ να πει ότι οι συνθήκες, οι ευρωπαϊκές συνθήκες πρέπει να αλλάξουν άμεσα.
Έτσι είναι, Σπύρο. Έχουμε συνέχεια στην τακτική του Μαστιγίου και του Καρότου. Σε κομματική συγκέντρωση των Χριστιανοδημοκρατών χθες στο Ζήγκελ, ο κ. Σόιμπλε άφησε να νοηθεί ότι παίρνει προληπτικά μέτρα για την περίπτωση που η Ελλάδα δεν καταφέρει να αντιμετωπίσει την κρίση χρέους. Θα είχαμε, λέει, μια φρικτή κυβέρνηση εάν δεν εξέταζε τι θα κάνει σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Γερμανός Υπουργός απέφυγε να σχολιάσει το δημοσίευμα του Σπίγκελ, για το οποίο κάναμε λόγο χθες και το οποίο θέλει τη γερμανική κυβέρνηση να προετοιμάζεται ήδη για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, σε περίπτωση που η νέα κυβέρνηση δεν καταφέρει να εφαρμόσει το πρόγραμμα περικοπών. Και ως Υπουργός Οικονομικών, λέει, και λαμβάνοντας υπόψη πιθανές συνέπειες στις χρηματαγορές, δεν μπορεί να τοποθετηθεί επί τέτοιων σενάριων. Τέτοια δημοσιεύματα από κύριο Σόιμπλε όμως να έχουν πάντα μια δόση οικοτολογίας. Σε άλλο όμως σημείο της ομιλίας του, υπογράμμισε ότι η Γερμανία θέλει να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη και εκτίμησε ότι η Αθήνα θα χρειαστεί τουλάχιστον μια δεκαετία για να αντιμετωπίσει την κρίση. Βεβαίως, στο διάστημα αυτό θα γίνονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, είπε ο κ. Σόιμπλε, ελπίζοντας ότι οι Έλληνες το έχουν αντιληφθεί αυτό. Τώρα, στη σκληρή γραμμή Σόιμπλε και η κυρία Μέρκελ, η οποία μιλάει για αλλαγή των ευρωπαϊκών συνδικών. Όταν μιλάμε για αλλαγή των ευρωπαϊκών συνδικών, αυτό που εννοεί το Βερολίνο είναι να υπάρχει έλεγχος από τις Βρυξέλλες στα δημοσιονομικά των χωρών. Ακριβώς, και είναι αποφασισμένη, φαίνεται, τουλάχιστον σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Spiegel με τίτλο «Μυστική επιχείρηση Σύνταγμα». Η κυρία Μέρκελ φαίνεται αποφασισμένη να εισηγηθεί τη διεξαγωγή μιας αναθεωρητικής συνέλευσης για την τροποποίηση των ευρωπαϊκών συνθήκων. Και στο σχετικό δημοσίευμα, που όπως είπαμε έχει τον τίτλο «Μυστική επιχείρηση Σύνταγμα», εκεί αναφέρεται ότι οι Χριστιανοδημοκράτες θέλουν να πραγματοποιήσουν μια στροφή στην ευρωπαϊκή τους πολιτική, να εκχωρήσουν στις Βρυξέλλες μεγαλύτερη εξουσία και πρόθεσή τους μάλιστα είναι να οδηγήσουν σε μια γενική αναθεώρηση του γερμανικού συντάγματος, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να εκχωρήσει η Γερμανία περισσότερες εξουσίες. Στο άρθρο αυτό επισημαίνεται επίσης ότι η Καγκελάριος επιταχύνει τους ρυθμούς για τη σχεδιαζόμενη τροποποίηση αυτών των ευρωπαϊκών συνθήκων και μάλιστα η Καγκελαρία πιέζει για την ολοκλήρωση, αν γίνεται, μέχρι τα τέλη του επόμενου χρόνου. Εκεί δηλαδή θα πρέπει να γίνει η λεγόμενη μεταρρυθμιστική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου, όπως είπες εσύ, Σπύρο, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του συμφώνου σταθερότητας. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Αυτό σημαίνει ότι η κρίση, Σπύρο, επισπεύδει τις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι χώρες της Ευρωζώνης θα προχωρήσουν στην πολιτική του ενοποίηση. Άρα, όποιος μείνει έξω από αυτή τη διαδικασία θα κοιτάζει πλέον την Ευρώπη με το κιάλι. Σε ευχαριστούμε, Σταμάτη. Τώρα να πάμε και στην Ουάσιγκτον, στο Θάνο Δημάδη. Θάνο, είδαμε ότι η άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η εκταμίευση της έκτης δόσης. Ξέρουμε ότι επιστρέφει η Τρόικα στην Αθήνα. Τι ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να δώσει τη συγκατάθεσή του? Ναι, Σπύρο, νομίζω ότι πλέον από εδώ και πέρα το ζητούμενο για την Ελλάδα δεν είναι να διασφαλιστεί μόνο η εκταμίευση της έκτης δόσης, αλλά ακόμα περισσότερο να πάνε καλά τα πράγματα στις διαπραγματεύσεις που ξεκινούν ξανά από αύριο, αρχής γενομένης της επίσκεψης της Τρόικα και των εκπροσώπων του ΔΝΤ στην Αθήνα, να πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις για την έναρξη του νέου προγράμματος στήριξης προς τη χώρα μας. Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο από εδώ και προς. Και μάλιστα τα στελέχη του Ταμείου θεωρούν ότι η Ελλάδα καλείται να δώσει μια πραγματική μάχη με το χρόνο, διότι εκτιμάται ότι έχει χαθεί πάρα πολύ, μα πάρα πολύ πολύτιμος χρόνος όλο το προηγούμενο διάστημα με την παρατεταμένη πολιτική ασάφεια που είχε διαμηνήσει η κυρία Λαγκάρντ ότι υπάρχει στην Ελλάδα. Από εδώ και πέρα τώρα πρέπει να περιμένουμε καταρχήν ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα είναι λοιπόν επικεντρωμένες στην έναρξη του νέου προγράμματος στήριξης της χώρας μας. Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού, όπως έχουμε πρώτα μεταδώσει εδώ και αρκετά 24 ώρα, θα γίνει μετά τις 21 Νοεμβρίου, οπότε η κυρία Λαγκάρντ επιστρέφει στην Ουάσιγκτον. Έχει δοθεί ήδη το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι διεργασίες για την έκτη δόση. Από εκεί και πέρα υπήρχε, όπως είπε και ο Χρήστος Κούτρας, αυτή η τηλεφωνική συνομιλία που είχε η κυρία Λαγκάρντ με τον κύριο Παπαδήμο, όπου ο νέος πρωθυπουργός της χώρας έδωσε προφορικές διαβεβαιώσεις, ναι, για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Πρέπει να σου πω ότι μέχρι στιγμής πληροφορίες λένε ότι το κείμενο το οποίο θα κληθεί να υπογράψει ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Σαμαράς ενδέχεται να έχουν ένα κοινό περιεχόμενο ως εκπρόσωποι των δύο κομμάτων που συμμετέχουν στη νέα κυβέρνηση, διαβεβαιώνοντας και δεσμευόμενοι ότι θα συνενέσουν και θα επιταχύνουν προκειμένου να εφαρμοστούν αυτά που πρέπει να γίνουν. Και πρέπει επίσης να σου πω ότι τα στελέχη του Ταμείου και ο κύριος Τόμσεν, αυτό το οποίο θα ζητήσουν από την νέα κυβέρνηση είναι κυρίως να επαναξεταστούν, να αναθεωρηθούν ενδεχομένως τα χρονοδιαγράμματα, επί του να γίνουν πιο σύντομα, πιο σφιχτά και πιο έντονα από πλευράς χρόνου.
Αυτές οι πληροφορίες είναι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Σπύρο. Τώρα, Θάνο, για να μας δώσεις λίγο και το κλίμα, τι λένε τα αμερικανικά μέσα. Υπάρχει ένα τμήμα του αμερικανικού τύπου που βλέπει μάλλον δυσίωνο το μέλλον της Ευρωζώνης, έτσι. Ναι, και είναι λογικό αυτό να γίνεται, Σπύρο, διότι πάρα πολλοί Αμερικανοί αναλυτές, πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης και εδώ στην Αμερική, αυτό το οποίο λένε είναι ότι όχι μόνο οι Ευρωπαίοι έχουν καθυστερήσει δραματικά στην λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων, αλλά και όταν λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις, επιδεικνύουν ιδιαίτερη δυστυχία, ιδιαίτερη απροθυμία, ανικανότητα θα το έλεγε κανείς, να τις εφαρμόσουν. Θεωρούν λοιπόν πάρα πολλοί αναλυτές, για παράδειγμα σήμερα. Οι New York Times έχουν μια εξαιρετικά σημαντική ανάλυση που λέει ότι το επόμενο χτύπημα στη ζώνη του ευρώ θα είναι ένα χτύπημα στο σκληρό πυρήνα της ζώνης του ευρώ, με την Ελλάδα να σύεται, να ταλαντεύεται, με την Ιταλία να σύεται και την Γαλλία να ταρακουνιέται. Αυτό το οποίο φοβούνται από εδώ και πέρα είναι ότι αν δεν ληφθούν μέτρα σοβαρά ουσιαστικά, τότε το νέο κεφάλαιο το οποίο θα ξεκινήσει την επόμενη μέρα θα είναι ένα κεφάλαιο χωρίς την ύπαρξη του ευρώ. Αυτό καταγράφουν οι New York Times, αυτό αποτυπώνεται σε πολλά μέσα ενημέρωσης και νομίζω ότι ο κίνδυνος από εδώ και πέρα είναι η ίδια επιβίωση, η ίδια ύπαρξη του ευρώ. Σας ευχαριστώ πολύ και να συνεχίσουμε τώρα στο δελτίο μας. Τις προτεραιότητες λοιπόν της μεταβατικής κυβέρνησης έντι αύριο ο κ. Παπαδήμος στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει από τους υπουργούς και τους υφυπουργούς να του παραδώσουν υπομνήματα με τα θέματα που πρέπει να κινηθούν με ταχύτητα τους ρυθμούς. Για την κυβέρνηση επήγει βεβαίως ο προϋπολογισμός, η έγκριση του νέου μνημονίου που θα φτάνει μέχρι το 2014, η κατάθεση του νέου φορολογικού και η έβρεση 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ από αποκρατικοποίησεις. Έχουν ανάψει τα τηλέφωνα στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο νέος Πρωθυπουργός έχει έρθει σε επαφή με το σύνολο των ηγετών της Ευρώπης, προκειμένου να τους διαβεβαιώσει ότι η κυβέρνησή του θα ακολουθήσει κατά γράμμα τα συμφωνηθέντα στις 26 Οκτωβρίου. Χαρακτηριστικότερες ήταν οι συζητήσεις με την Άγγελα Μέρκελ και τον Νικολά Σαρκοζή, που του διαμήνυσαν ότι θα κλειδώσουν την έκτη δόση αν δεν δουν έργα. Ενώ αυστηρές ήταν οι συνομιλίες του κυρίου Παπαδήμου με τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, τον Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, την Κριστίν Λαγκάρντ, τον νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπάι. Ελπίζω ότι τα κόμματα θα πάρουν υπόψη τους ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο αυτής της κυβέρνησης, δηλαδή αυτό το οποίο έχουν συμφωνήσει ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να κάνει. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά προβληματική. Πρέπει να περάσουμε πολύ σύντομα σε πρωτογενή πλονάσματα, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό, δηλαδή να πετύχουμε πρωτογενή πλονάσματα λόγω δημοσιονομικής προσαρμογής. Πρέπει να γίνουν μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές και αυτά θέλουν να ακούσουν οι Έλληνες πολίτες. Όχι την εκλογολογία. Είμαστε στο μικροσκόπιο των Ευρωπαίων, μας ξέρουν πάρα πολύ καλά, γνωρίζουν τον Παπαδήμο και τον εμπιστεύονται, αλλά βλέπουν και μια κυβέρνηση πολυμελή. Ανάλογη ευχή με τους Ευρωπαίους ηγέτες εξέφρασε και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υπήρξαν κάποιες θετικές εξελίξεις την περασμένη εβδομάδα. Μια νέα κυβέρνηση πιθανότατα στην Ιταλία, μια νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα. Αμφότερες δεσμεύονται να εφαρμόσουν τις εσωτερικές διαρθρωτικές αλλαγές που θα ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των αγορών. Ο κύριος Παπαδήμος κατά τα μέσα της εβδομάδας δεν αποκλείεται να μεταβεί στις Βρυξέλλες για να έχει και τέτα-τέτ συνομιλίες, αλλά και για να καταθέσει τις έγγραφες διαβεβαιώσεις στις οποίες επιμένουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Νωρίτερα όμως, το απόγευμα της Δευτέρας, θα ανοίξει τα χαρτιά του, καθώς θα παρουσιάσει τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής του στη Βουλή. Γι' αυτό το σκοπό, ήδη έχει ζητηθεί από όλους τους υπουργούς να αποστείλουν το πολύ μέχρι αύριο το πρωί σημειώματα με τις προτεραιότητες και τις υποχρεώσεις του τομέα ευθύνης τους που απορρέουν από το αναθεωρημένο πρόγραμμα στήριξης. Πρέπει να τηρηθούν οι συμφωνίες, αυτό το λένε άλλωστε όλα τα πολιτικά κόμματα, και να αρχίσει η συζήτηση και τα μέτρα που σε έναν ορατό διάστημα θα δημιουργήσουν και θα οδηγήσουν την ελληνική οικονομία σε ανάκαμψη και ανάπτυξη. Εάν αυτό δεν το πετύχει ο κ. Παπαδήμος και η κυβέρνησή του, πολύ φοβάμαι ότι σύντομα θα χάσει την αξιοπιστία της. Τα βασικά θέματα που έχει στο τραπέζι του ο κύριος Παπαδήμος είναι η έγκριση της έκτης δόσης των 8 δις, η εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού και η κατάθεση του νέου μέχρι τις 21 Νοεμβρίου, η έγκριση της νέας δανειακής σύμβασης, η εκκίνηση των διαπραγματεύσεων του PSI και η ανακοίνωση του νέου μεσοπροθέσμου του 2012-2015 ως το τέλος του έτους. Μπορεί να έχει κανείς επιφυλάξεις σχετικά με την σκοπιμότητα των μέτρων, αλλά αυτή τη στιγμή αν δεν εφαρμοστούν τα μέτρα όπως ζητείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει. Υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος εξόδου από το ευρώ, εάν δεν καταφέρουμε να εφαρμόσουμε αυτά που
Συμφωνήσαμε. Επίσης, θα πρέπει να προχωρήσουν η έγκριση του νέου μνημονίου που θα φτάνει μέχρι το 2014, η κατάθεση του νέου φορολογικού νόμου, η έβρεση 1,7 δισεκατομμυρίων από αποκρατικοποιήσεις και τέλος η εφαρμογή του προγράμματος εφεδρείας που συνδυάζεται με το λουκέτο και τις συγχωνεύσεις της ΔΕΚΟ, μέτρα που όμως αναμένεται να προκαλέσουν νέες έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Όλα τα παραπάνω θα συζητηθούν με την Τρόικα που θα βρίσκεται στην Αθήνα ολόκληρη την επόμενη εβδομάδα, αλλά και με την ομάδα δράσης της Κομισιόν, της οποίας επικεφαλής είναι ο Χόρστ Ράιχεμπαχ. Το κούρεμα του χρέους κατά 50% δεν είναι αρκετό, λέει στην καθημερινή της Κυριακής ο Τζορτζ Σόρος, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα. Στον τομέα των εσόδων τώρα, το οικονομικό επιτελείο στοχεύει στην ίσπραξη φόρων και του ειδικού τέλους ακινήτων, ενώ δεν αποκλείεται να έρθουν και νέα μέτρα. Εκτός από τις δηλώσεις οικονομικών αναλυτών, στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δείτε ακριβώς τι και μέχρι πότε πρέπει να πληρώσουμε. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η ανησυχία παγκοσμίως γύρω από την πορεία των δημοσιονομικών της Ελλάδας, τόσο για το αν θα αποδώσουν τα μέτρα που καλείται να πάρει η κυβέρνηση, ώστε να γίνει πραγματικότητα η συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου, όσο και για το αν θα επιτύχει το κούρεμα των ομολόγων. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του Τζορτζ Σόρος στην καθημερινή της Κυριακής, ο οποίος εκφράζει προβληματισμό και για το ίδιο το οικοδόμημα του ευρώ. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με ποσοστό κουρέματος 50% δεν είναι αρκετή. Θα πρέπει να μειωθεί το χρέος που κατέχει και ο επίσημος τομέας, αλλά η Ελλάδα δεν είναι ακόμη σε θέση να ζητήσει κάτι τέτοιο. Σε ανάλογο κλίμα και η οικονομική σύμβουλη της γερμανικής κυβέρνησης. Πιθανώς δεν είναι βιώσιμο. Πιστεύω ότι θα υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση του ελληνικού χρέους τον ερχόμενο χρόνο. Σε αυτούς τους προβληματισμούς η Ελλάδα έχει ήδη απαντήσει με μια πραγματική καταιγίδα φόρων, η αποτελεσματικότητα των οποίων όμως δεν είναι δεδομένη, αφήνοντας ανοιχτές τις πιθανότητες για νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων. Στο βαθμό που δεν θα μπορέσει ούτε αυτή η κυβέρνηση να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή και δεν θα έχει έσοδα από εκεί, θα αναγκαστεί να πάρει έσοδα από τον κόσμο, που δεν πρέπει. Στο βαθμό που δεν θα μπορεί να μειώσει τη σπατάλη και κυρίως τις δημόσιες δαπάνες, τότε το έλλειμμα θα μεγαλώνει και για να φτάσουμε στο πρωτογενές πλεόνασμα θα έχουμε μεγαλύτερη απόσταση, άρα μεγαλύτερα βάρη. Μετά την καθίσθηση των εσόδων τον Οκτώβριο, το Υπουργείο Οικονομικών προσβλέπει στο δεύτερο μισό του Νοεμβρίου να αλλάξει η κατάσταση, αν και η φοροδοτική ικανότητα είναι σαφές ότι έχει ξεπεράσει τα όρια πολλών πολιτών. Θα έπρεπε να έχουμε συγκεκριμένα βήματα προς την κατεύθυνση της πάταξης φοροδιαφυγής. Δεν είναι δυνατόν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι να επομίζονται όλα τα βάρη και κάποιοι άλλοι μονίμως να ξεφεύγουν. Και εδώ πρέπει να περάσουμε από θεωρία στην πράξη. Ήδη τις επόμενες μέρες αναμένεται να έρθουν στα σπίτια 3 εκατομμυρίων φορολογουμένων τα εκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος που θα ζητούν την πρώτη αλλά και τη δεύτερη δόση καθώς και την ειδική εισφορά, ενώ έχει ξεκινήσει και η πληρωμή των δόσεων του πολυεκαθαριστικού στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτιδεύματος και η έκτακτη εισφορά στις αντικειμενικές δαπάνες όπως είναι τα αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού και οι πισίνες. Παράλληλα θα πρέπει να καταβληθεί στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού το ειδικό τέλος ακινήτων. Ήδη έφτασαν οι πρώτοι λογαριασμοί και στην επόμενη διμηνία θα έρθει και η δεύτερη δόση. Θα πρέπει να συμβεί από το Υπουργείο Οικονομικών να έχουμε άρδιν ένα καινούριο φορολογικό πλαίσιο και όχι να κάνουμε μπαλώματα στο ήδη υπάρχον, διότι έτσι δεν θα καταφέρουμε απολύτως τίποτα, αν θέλουμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Τέλος, έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας, πλησιάζει η ημερομηνία στα τέλη Νοεμβρίου για την συμμετοχή στις περαιώσεις των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, καθώς και οι αιτήσεις για τη ρύθμιση αυθαιρέτων και ημιυπαιθρίων, με την πρώτη δόση να πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου.